Μιλούμε για τους πόνους, για τις αγωνίες και όλα αυτά ως έννοιες εκουμπώνουν πάρα πολύ σε αυτό που έχει κάνει. Νομίζω και για εκείνη ήταν πρωτόγνωρο αυτό που έκανε. Να κάνει δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ που όχι απλώς έχει στον πυρήνα του τον άνθρωπο, όλα τις τα ντοκιμαντέρ στον πυρήνα τον άνθρωπο έχουν πέρα από αυτά που ασχολούνται με τη φύση άλλα πράγματα ή με την ιστορία. Είναι η πιο ανθρώπινη εκδοχή ενός παρεξηγημένου σώματος ασφαλείας της ελληνικής αστυνομίας και όλο αυτό που έχει κάνει σε 80 λεπτά θα το απολαύσουμε την άλλη Κυριακή στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Είναι η κυρία Αθηνά Κρικέλη. Καλησπέρα. Μην τη δείχνετε ή βάλτε το μεγάλο παράθυρο γιατί την έλεγα την ώρα που την ετοιμάζατε. Πόσο λάμπει, τι έχεις κάνει, τι σου συμβαίνει. Η δημιουργικότητα τελικά είναι ίσως το καλύτερο στοιχείο για να μπορέσεις να αναζωογόνησης. Έτσι. Μα έχεις ξεπατωθεί, 6 μήνες έκανες γύρισμα. 6 μήνες. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ακόμα και ο χειρότερος κακοποιός, να έχει μπει σε τόσα πολλά αστυνομικά περιπόλικα και να έχει δει τόσο πολλή αστυνομία στη ζωή. Συναναστραφή, έτσι, για 6 μήνες. Ναι. Έχει συναναστραφεί όμως 74, ούτε 70, ούτε 75, 74 ανθρώπους που μίλησες με μια-μια, έναν-έναν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, το οποίο θα το βλέπετε στο πρόγραμμά μας από σήμερα. Θέλαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα και αμέσως μετά εντάσσεται στις ζώνες μας. Αλλά επειδή κάνει πρεμιέρα ακριβώς 10 ημέρες από σήμερα, πάμε να πάρουμε την πρώτη γεύση. Six months, four film crews, 37,000 video clips, 5,750 hours of editing, editors in Greece, Cyprus, and USA, 2 translators, 3 editors are not enough to describe the reality of a police unit during COVID-19. Proud Blue, Police of Thessaly, by Alopia Films USA, directed by Athena Krikeli. Proud Blue, Police of Thessaly, by Alopia Films USA. Καταλαβαίνω, μπορεί να σας ξενίζει το ότι το σπικάζι είναι στα αγγλικά. Και το ντοκιμαντέρ είναι στα αγγλικά γιατί είναι μια διεθνής γλώσσα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Σκεφτείτε ότι το ντοκιμαντέρ θα το δούμε υποτιτλισμένο. Διότι αλίμονο μια εταιρεία σαν την Alopia Films έκανε δουλειές για το περιορισμένο, κακά τα ψέματα, κοινό της Ελλάδος. Οι δουλειές, και αυτό είναι το asset, αυτό είναι το πολύ σημαντικό προνόμιο που έχουν οι δουλειές και αυτές που γίνονται στην Ελλάδα, ότι αποκτούν ένα διεθνές κοινό. Αυτό το ντοκιμαντέρ μαζί με όλα τα άλλα, τα πολυβραβευμένα ντοκιμαντέρ της Αθηνάς Κρικέλη και της Alopia Films, θα ταξιδέψουν σε φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκτούν, όπως είπαμε, ένα διεθνές κοινό. Έλα εδώ να μας εξηγήσει τώρα, γιατί κάποια καταλάβαμε, κάποια όχι από το teaser. Είναι περισσότερο teaser. Τι κάνατε, πες μου τι κάνατε, ποια ήταν η λογική, ποιος είναι ο άξονας στον οποίο κινείσαι. Μπήκαμε στα άδυτα της ελληνικής αστυνομίας. Ωραία. Δεν το λέω για να δημιουργηθεί βαρύγδουπος τίτλος. Στην πραγματικότητα, αφουγκραστήκαμε την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Δεν πήγαμε δηλαδή και είπαμε θέλουμε να τους στήσετε, να τους ντύσετε, να τους φιλτράρετε. Δώσε τα ατάκες. Ναι, δώσε τους ατάκες για να δούμε μια εικόνα, μια ωραία βιτρίνα της αστυνομίας. Βουτήξαμε στην κυριολεξία, στην καθημερινότητά τους. Στα προβλήματά τους, στις ατέλειωτες ώρες περιπολίας, στα ατέλειωτα βράδια στην Ελασσόνα και στα χωριά για να περιπολούν και να προστατεύουν τους ανθρώπους, στην Καρδίτσα, στο Βόλο, στη Λάρισα, σε χαρές, σε λύπες, σε δύσκολες στιγμές, σε εύκολες στιγμές. Και όλα αυτά γιατί θέλαμε αρχικά εμείς να κατανοήσουμε πίσω από αυτή τη στολή τι κρύβεται τελικά. Πίσω από αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους πολύ εύκολα τους βάζουμε απέναντί μας. Γιατί τους βάζουμε απέναντί μας. Μήπως έτσι μας έχει μάθει ένα σύστημα. Απάντηση. Νομίζω πως ναι. Ευθύνεται και η κοινωνία, εμείς δηλαδή, η ευθύνη είναι δική μας, αλλά έχει ευθύνη και η αστυνομία. Γιατί το επικοινωνιακό κομμάτι
όταν γίνεται κάτι άσχημο, γιατί υπάρχει ένα 5% που δεν είναι σωστοί άνθρωποι. Όπως προφανώς συμβαίνει και στην καλύτερη οικογένεια. Αστείευεσαι. Έτσι. Να σου ξεκινήσω όταν, εγώ από το δικό μου κλάδο. Που μπορεί να μην είναι 5, να είναι τριπλάσιο. Έτσι. Λοιπόν, όταν η ίδια η αστυνομία δεν απομονώνει αυτό το 5%, δεν υπάρχει σύστημα δηλαδή, αυτό το 5% να το πάρει και να το απομονώσει. Ναι, τον εσωτερικό να το πάρει, να πάρει αυτόν με την τσιμπίδα και να τον πετάξει στα τάρταρα. Να το διώξει από το σώμα. Εννοεί. Να πάει κάπου αλλού. Γιατί αυτό το 5% έχει καταφέρει να βάλει μία πινακίδα σε έναν 95% ανθρώπων που είναι σαν και εμάς, που είναι εμείς. Και έτσι τελειώνει και το ντοκιμαντέρ. Έτσι. Δηλαδή, βάζουμε απέναντι κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει ένα πολύ υποκριτικό πράγμα και θα θέλει πολλές ώρες, ας πούμε, ανάλυση σε αυτό. Βάζουμε απέναντι εμάς, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τους άντρες μας, τους γονείς μας, τους συγγενείς μας, τους γείτονες. Απλά τους φοράμε στολή και τους σταυρώνουμε. Δεν είναι έτσι. Πες μου τι συνάντησες. Σε αυτούς τους 74 ανθρώπους, φαντάζομαι. Οι 74 πέρα μίλησαν. Είδες, πέρα από το ότι είδες εμάς. Ναι, αυτοί που στάθηκαν απέναντι από την κάμερά σου εννοώ. Πέρα από το ότι είναι όπως λες σαν εμάς, είναι άνθρωποι που έχουν και εκείνοι τις ευαισθησίες τους, τα συναισθήματά τους, πηγαίνουν με τα ίδια προβλήματα που μπορούν να κουβαλάει ο κάθε εργαζόμενος κάθε μέρα στη δουλειά τους, αλλά πρέπει αυτά να τα στριμώχνουν κάπου, γιατί είναι βάρη αυτό που έχουν να κάνουν. Είναι αυτό που αντιμετώπισα στην αρχή, αν και υπήρχε η εντολή από τον κύριο Ματζιώκα να ανοίξουν τις πόρτες τους, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο να μπει ένας δημοσιογράφος μέσα σε ένα χώρο που κυρίως όταν ασχολείται κάποιος με την αστυνομία κοιτάζει να βγάλει ένα σκάνδαλο ή κοιτάζει να βγάλει τα κακό κείμενα. Υπήρχε πολύ μεγάλη καχυποψία. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο να μπω σε ένα περιπολικό και να αρχίσουν να μιλάνε οι αστυνομικοί. Πάρα πολύ δύσκολο. Μετά, όταν άρχισαν να με ψάχνουν, να ψάχνουν την εταιρεία, την ελοπία, να δουν τι γίνεται, ποιοι είμαστε εμείς που ξαφνικά βρεθήκαμε ουρανοκατέβατοι και θέλουμε να κάνουμε και καλά ντοκιμαντέρ για αστυνομία. Μήπως κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, μήπως θέλουμε να βγάλουμε κάτι άσχημο, μήπως. Δηλαδή, προβληματισμοί, ας πούμε, που τους ημεριζόμουν, γιατί βλέπω πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία την αστυνομία γενικότερα στην Ελλάδα. Εγώ έρχομαι από μια χώρα που ζω τα τελευταία 30 χρόνια, που βλέπουμε αστυνομία, που βλέπουμε την πυροσβεστική, που βλέπουμε όλους τους ένστολους και στεκόμαστε προσοχή, ας πούμε. Γιατί τιμούμε. Αλλά και το εκτιμούμε... προσοχή όχι με την έννοια της υπακοής. Όχι. Με τιμή. Με την τιμή, λες. Αυτό ακριβώς. Μετά, με όταν τα παιδιά τιμής. Άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι γίνεται, και είχαμε κάνει και μια σελίδα στο Facebook που λέγεται Proud Blue και ανεβάζαμε τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Α, να δούμε και τις φωτογραφίες, παρακαλώ. Υπήρχε ένα. Μία διάθεση, άλλαξε τελείως η συμπεριφορά τους, ότι επιτέλους κάποιος ασχολείται μαζί μας. Απελευθερώθηκαν. Ναι, ασχολείται κάποιος μαζί μας. Σφιγμένοι. Να δείξει έτσι αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Νόμιζαν ότι θα δεχθούν μια επίθεση και ήταν άμυνα το πρώτο του συνέστημα. Δεν ξέρω. Δικαιολογημένο, ναι. Ότι μπορεί, αν όχι επίθεση, ότι ωραία, μία δημοσιογράφος. Μια, όπως έτσι το χαρακτηριστικά, ας πούμε, το λέω χαριτολογώντας, ήρθε μια ξανθιά από την Αμερική να κάνει ντοκιμαντέρ τώρα στην αστυνομία και να μπαίνει στα περιπολικά και να γυρνάει μαζί μας αριστερά και δεξιά. Εντάξει, ήταν όλοι κουμπωμένοι. Μπορώ να πω κάποια ότι έχω κάνει φίλους. Έγινε αόρατη στα περιπολικά τους. Δηλαδή να μπορούν να μιλούν άνετα όπως θα μιλούσαν στην καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο δώρο που μου κάναν. Ότι με θεώρησαν σαν έναν από αυτούς. Αλήθεια. Και έτσι ανοίχτηκαν. Δηλαδή, κάναμε συζητήσεις απίστευτες. Που μίλησαν για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τους ενδιασμούς τους, για τους φόβους τους, για το πώς βίωσαν τον κορονοϊό. Γιατί αυτό ήταν το διατάφτα. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε μία παρακαταθήκη. Ήταν ο μπαμπούλας του κορονοϊού. Ήταν ο μπαμπούλας του κορονοϊού. Πέρα από τον ίδιο τον κορονοϊό. Έτσι. Οπότε, μιλήσαν όλοι ελεύθερα για το πώς βίωσαν αυτοί από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, όπως λες, τροφοδοτούσες με υλικό από τα γυρίσματα τη σελίδα που κάνατε για το Proud Blue. Ναι. Οπότε πάμε να το δούμε σε κανονικό, σε ζωντανό χρόνο, έτσι όπως το δείχνουμε, όπως μπορείτε και εσείς να το δείτε. Δείχναμε δηλαδή φωτογραφίες. Εδώ είναι η παράδοση οχημάτων και μοτοσυκλετών στην ελληνική αστυνομία. Κάθε φορά που μόλις κάναμε κάποια γυρίσματα, ανεβάζαμε φωτογραφίες. Εδώ είναι. Ήταν περιστατικό. Ήταν αληθινό περιστατικό. Ήμασταν με την ασφάλεια
και γυρνούσαμε πίσω στη Γενική για να μπορέσουμε να απελευθερωθούν τα παιδιά από μας και βρεθήκαμε σε ένα τροχαίο το οποίο σταματήσαμε, κατεβήκαν γιατί τα παιδιά. Και το ασθενοφόρο. Έτσι. Αυτό είναι από γυρίσματα στο Βόλο, στην όπκη του Βόλου. Έχουμε γενικώς ανεβάσει γύρω στις 1000 φωτογραφίες που μπορούν να μπουν οι άνθρωποι της ελληνικής αστυνομίας και να πάρουν τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα, και γι' αυτό το λόγο το κάναμε, για να έχουν στα χέρια τους και κάποιες φωτογραφίες που δεν είναι στημένες, που δεν είναι δηλαδή οι φωτογραφίες που θα τους βγάλει κάποιος. Μέλος της ομάδας στην προηγούμενη. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να σας ξεσηκώσω, γιατί δεν θα είναι και πέρα για πέρα ανοιχτή, αλλά δεν θα είναι και μια κλειστή εκδήλωση αυτή που θα γίνει σε 10 μέρες από σήμερα, την Κυριακή 25 του μηνός. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, ότι η αστυνομία είναι αυτή η αντιστροφή του κλίματος. Ξεκίνησαν διστακτικά, αμήχανα, έως και εχθρικά ενδεχομένως κάποιοι, επιφυλακτικά ας το πούμε, και όλο αυτό γύρισε τούμπα. Αυτό που γίνεται την άλλη Κυριακή στο κυποθέατρο Αλκαζάρ είναι μια γιορτή για την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, θα τα πεις εσύ τα χαρακτηριστικά της γιορτής αυτής. Θα έχουμε την συμμετοχή της μπάντας, 30 άτομα. Ευτυχώς το κυποθέατρο είναι μεγάλο. Θα φέρουν και τραγουδιστή. Πραγματικά, δηλαδή, το αγκάλιασε η αστυνομία και με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή της Αστυνομίας, του κ. Ματζιώκα, θα γίνει όντως μια γιορτή. Με ρωτάνε διάφοροι και αστυνομικοί αλλά και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, μου λένε πόσα έφευγες ευχαριστημένοι, ρε παιδί μου, όταν σβήσουν τα φώτα κτλ. Και λέω πάντοτε το ίδιο πράγμα, ότι εάν αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, τους γονείς τους κτλ., οι αστυνομικοί δηλαδή, νιώσουν και ψηλώσουν λίγο παραπάνω, το ψηλώσουν μέσα σε εισαγωγικά, θα έχω πετύχει. Το στόχο. Και εγώ και οι συνεργάτες μου, γιατί έχω υπέροχους συνεργάτες και ταλαντούχους. Και επίσης, αν καταφέρουμε από τους 1.300 που θα είναι μέσα, γιατί ακολουθούμε πολύ αυστηρά τους κανόνες του COVID, δηλαδή το 75% μέχρι στιγμής μπορεί να αλλάξει το νούμερο αυτό. Μακάρι να μην αλλάξει. Μακάρι να μην αλλάξει. Ότι αν μπορέσουμε να πειράσουμε έναν άνθρωπο από τους μη αστυνομικούς, από το να βάζει τόσο εύκολα τα μπέλα σε ένα γεγονός και σε έναν αστυνομικό που κάνει κάτι και τα κανάλια, γιατί πιο πολύ πουλάει το σκάνδαλο παρά κάτι όμορφο. Δυστυχώς στην Ελλάδα τα περισσότερα κανάλια λειτουργούν έτσι. Δεν προωθούν το καλό για να γίνει παράδειγμα, για να φτιαχτούν και τέτοιες καταστάσεις και να μπορέσουν τα παιδιά να έχουν σημεία αναφοράς και παραδείγματα προς μίμηση. Ό,τι πιο άσχημο, ό,τι πιο εσχρό, ό,τι πιο μαύρο, ό,τι πιο σκανδαλώδες υπάρχει, το παίρνουμε και το πετάμε στην τηλεόραση για να μπορέσει να ανεβεί η τηλεθέαση. Εμείς ως Ελοπία και οι συνεργάτες μας εδώ, Μαυρόπουλος, Γιώγας, Ευαγγελόπουλος, Ζησόπουλος και άπειροι, πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα, προσπαθούμε να δείξουμε το καλό, την καλή πλευρά, με κριτική σωστή και υγιής, γιατί δεν θέλουμε να βγάλουμε, δεν μας ενδιαφέρει τηλεθέαση. Εμάς μας ενδιαφέρει όταν παίξει αυτό το ντοκιμαντέρ στο κανάλι 13, που είναι το εκπαιδευτικό κανάλι της Νέας Υόρκης, στο WNYE, να χτυπήσουμε περισσότερο από 20 εκατομμύρια τηλεθέαση. Να το δίνουμε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένα μίνι ντοκιμαντέρ που είχαμε κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια, όπως φαίνεται, για τους Έλληνες αστυνομικούς. Γιατί, σαν χθες εμένα μου φαίνεται. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κερνάω τσίπουρο στον Βόλο. Είναι για τους Έλληνες που... Το ρούχο είναι λίγο άλλης εποχής. Ναι. Που υπηρετούν στην αστυνομία της Νέας Υόρκης. Μάλιστα. Είναι ένα αφιέρωμα που έγινε το 1998. Αν μπορούμε να δώσουμε και εμείς την άλλη εβδομάδα λίγες προσκλήσεις. Να δώσουμε 10 προσκλήσεις. Είναι, έτσι, να δώσουμε 10 προσκλήσεις. Θα σας δώσουμε 10 προσκλήσεις, γιατί πραγματικά είναι ένα ντοκιμαντέρ για την αστυνομία, για την κοινωνία όμως. Έτσι. Mm-hmm. Σ' αγαπούμε, σε πιστεύουμε, σε εμπιστευόμαστε. Δεν είπαμε όμως το πιο σημαντικό. Τι, παρακαλώ. Δεν είπαμε ποιος θα παρουσιάσει αυτή την παγκόσμια πρεμιέρα. Δεν το πιο σημαντικό, γιατί δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Έχεις κάνει μια καταπληκτική δουλειά 80 λεπτών. Ναι. Αυτή η δουλειά θα πρωταγωνιστεί. Είναι πολύ σημαντικό βράδυ για μένα. Γιατί. Σταμάτα, γιατί γνωρίζεις και τον κόσμο, γνωρίζεις και τη δουλειά μας
και θα μπορέσεις να παντρέψεις και να δώσεις αυτό το έξτρα. Αλήθεια. Με βάζουν παρουσιαστή για να κάνουν τον bulldog να μην πάνε πολύ αργά οι χαιρετισμοί το ένα το άλλο, να είμαι εκεί να φωνάζω ότι πρέπει να τελειώνουμε. Πρέπει... Έχω δωροδοκίσει τον άνθρωπο που είναι στη μικροφωνική να κλείνει το μικρόφωνο. Καλή επιτυχία και σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Μετά από λίγο καιρό να λέμε πόσες διακρίσεις και αυτό το ντοκιμαντέρ. Θα πάρει το δρόμο για τα παγκόσμια φεστιβάλ. Κέρδισε. Την άλλη εβδομάδα, καλά, θα το βλέπετε, θα σας θυμίζει ενώ σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η CRT την ημερήσια, ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση την άλλη Κυριακή στο Κυπροθέατρο Αλκαζάρ και 10 από εσάς έχετε την ευκαιρία να την ζήσετε, να είστε στο κοινό εκείνης της Κυριακής στο Κυπροθέατρο. Θα μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο εδώ, φαντάζομαι. Ναι. Να τις δώσουμε έτσι.